Με παραδοσιακή μουσική, πλούσια εδέσματα και μπόλικο κέφι γλέντισαν σήμερα καθαρά Δευτέρα οι Βολιώτες. Από την Αγρία μέχρι τις Αλικές και από το Δημήνη μέχρι τη Νέα Αγχίαλο, ο Δήμος διοργάνωσε εκδηλώσεις απόλυτα εναρμονισμένες στο κλίμα των ημερών. Στην Αγρία στήθηκε σήμερα το πρωί λαϊκό γλέντι με μουσική, παραδοσιακή φασολάδα και σαρακοστιανά. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται με μεγάλη επιτυχία όλες οι εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Δήμος Βόλου αυτές τις μέρες για την απόκρεια και την καθαρή Δευτέρα με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων. Σε όλα τα μήκη τα πλάτη του Αιγαίου Δήμου Βόλου. Έχει γίνει πλέον θεσμός την ημέρα αυτή με συνδιοργάνωση του Δήμου, των εθελοντών και κάποιων εταιριών εδώ, παράδειγμα του συνεταιρισμού Αγριάς και τα Πηλίου, βάλανε ελιές, τρουσιά και τα λοιπά και ετοιμάζαμε ένα πολύ ωραίο πιάτο με την συμβουλή και των εθελοντών και έρχεται ο κόσμος εδώ και ξεφαντώνει χωρίς να μπορεί να ξεφύγει αυτή την ημέρα και να διασκεδάσει όπως γίνεται κάθε χρόνο σε όλους. Ο Δήμαρχος Πάνος Κοντινιώτης εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την επιτυχία και των φετινών καρναβαλικών εκδηλώσεων στην παραλία της πόλης. Χαιρόμαστε γιατί όχι μόνο οι συμπολίτες μας το χάρηκαν και ξεδώσαν σε αυτή τη ζωφερή περίοδο που περνάμε, αλλά γιατί και πολλές χιλιάδες επισκέπτες ήρθαν στην πόλη μας αυτές τις μέρες και ο στόχος που πάντοτε έχουμε να γίνει ο Βόλος τουριστικός προορισμός και ιδιαίτερα τα τρίμερα και τα τραήμερα. Είναι ένας στόχος ο οποίος σταδιακά με μεγάλη προσπάθεια και με μεγάλα προβλήματα όπως είναι σε ένα καλό δρόμο.